Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Μετά από δύο μέρες, καθώς είχαμε κάποια μικροπροβλήματα, ξεκινάμε το ROM Total War Remastered. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, διότι αυτό έχω να το παίξω από πάρα πολύ παλιά, το γκέιμάκι. Και εφόσον έγινε Remastered, δεν γινόταν να μην παίξουμε ROM Total War, που το έχουμε ψιλοκάψει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο, είμαστε στο New Game Imperial Campaign. Εδώ πέρα έχουμε όλα τα factions που μπορούμε να ξεκινήσουμε. Στην αρχή σου έχει τρία, αλλά στο launcher όταν το ανοίγεις μπορείς να έχεις την επιλογή για να τα ξεκλειδώσεις όλα και καλά. Εγώ τα ξεκλείδωσα όλα για να ξεκινήσουμε με τις ελληνικές πόλεις. Έχει και τους Μακεδόνες. Εμείς θα ξεκινήσουμε με Σπάρτη, με ελληνικές πόλεις και που είμαστε στις Σιρακούσες νομίζω, στην Πέργαμο, στη Σπάρτη και δεν θυμάμαι πού αλλού έχουμε πόλεις. Θα τα αφήσουμε στο Medium και το Campaign Difficulty και το Battle Difficulty για να τα τσεκάρουμε μετά και αργότερα άμα είναι τα βάζουμε και στο Hard και πιθανότητα και στο Very Hard, θα το δούμε. Επίσης εδώ πέρα μπορούμε στα Modifiers να επιλέξουμε αν θέλουμε να έχουμε κάποια τέτοια του Remastered ή του Classic, του Classic του ROM Total War. Εγώ το έχω βάλει όλα με το Remastered. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Start Campaign. The Advice Level is set to high first time. Λοιπόν, καθίστε. Θα το βάλουμε στο Medium. Θα το βάλουμε στο Medium το Advice Level. Οπότε πάμε Start Campaign. The Greeks could rule the world. Alexander did. He took a Greek army to the far Indus. There was nothing left to conquer. The world was his. But Alexander is dead. His empire is gone. And so we live in evil days. The free men of Greece have turned on each other instead of their proper enemies. Those who envy all the Greeks have done. Alexander must weep if the dead weep. I would weep in his place, but I would also hope. The world turns. What was may come again. The fates still spin the web of men's lives. So now, perhaps the gods wish Greeks to be great again. Perhaps a new Alexander will take up the sword. Bring order where there is chaos. Remake the world of men to a better plan. Perhaps. Ωραία και μόλις μπήκαμε στο map και πάμε σιγά σιγά να δούμε πραγματάκια. Αρχικά, keep scrolling, ωραία μας έχει έτσι, ωραία. Σε λευκίδες, μας έχει εδώ πέρα πραγματάκια για να κάνουμε, ωραία, όπως και στο ROM 2. Ωραία, ξαναβάζουμε κάτω το map, λοιπόν. Μακεδόνες, εδώ είναι Rebels και πάμε να δούμε σιγά σιγά πραγματάκια. Αυτός είναι σπαΐ. Ναι, σπαΐ είναι αυτός. Πάμε λίγο στη Σπάρτη να δούμε πράγματα. Εδώ τι είναι. Α, Fishing Village. Ωραία. Πιθανόταν να είναι το γήθιο και καλά. Αλλά είναι τη Σπάρτη, ωραία. Λοιπόν, πάμε στη Σπάρτη τώρα να δούμε πραγματάκια. Τι άλλο έχει. Εδώ είναι το Advice. Εδώ είναι Alerts. Ωραία. Εδώ είναι. Τι είναι εδώ. News, τα νέα. Και εδώ είναι για τα οικονομικά. Reports. Α, reports. Ωραία. Κλεωμένης της Σπάρτης, faction leader. Λοιπόν, πάμε να δούμε πραγματάκια που έχουμε καινούρια. Καινούρια, δεν θυμάμαι και πολύ καλά τα τέτοιο. Από το παλιό. Έχω να παίξω πάρα πολύ καιρό το παλιό, από το 2010-2009, κάπου εκεί. Λοιπόν, recruitment. Από εδώ βγάζουμε κόσμο. Έχουμε χόπλητες. Μπορούμε να βάλουμε διπλωμάτη. Μιλήσιαν χόπλητες και peasants. Από εδώ να υποθέσω φτιάχνουμε κτίρια. Έχουμε ξύλινο τείχος, city barracks, στάβλους, practice range για τόξα και τα σχετικά. Τα city barracks, τι μου δίνει μόνο αυτούς τους τρεις, ε. Ναι. Σπαρτιάτες θέλω να δω από που βγάζω. Εδώ έχουμε trader, port, λιμάνι, communal farming, paved roads, Odeon και large temple of Nike. Μάλιστα, θα έχουμε και το σηματάκι, το tick. Κάπα! Λοιπόν, ωραία. Έχουμε πραγματάκια εδώ πέρα. Νομίζω δεν μας έχει βάλει αποστολές για αρχή εδώ πέρα, όπως βάζει συνήθως τους Ρωμαίους. Εδώ τι. Α, είναι πάλι εδώ πέρα το τέτοιο. Ωραία. Λοιπόν, για αρχή θα πάμε να φτιάξουμε ένα διπλωμάτη τύπο εδώ πέρα. Για να κάνουμε τις διπλωματίες μας με Μακεδόνες και τα σχετικά. Έχουμε και στον Πέργαμο. Έχουμε και στον Πέργαμο, βλέπω, διπλωμάτη. Και εδώ μπορούμε να φτιάξουμε πραγματάκια. Έχουμε και χόπλητες, ο Ευμένης.
Λοιπόν, εσύ πού θα πας? Για πήγαινε λίγο εδώ πέρα κάτω να δούμε τι άλλο παίζει. Ο κολοσσός της Ρόδου εδώ πέρα. Και νομίζω έχουμε και στις τέτοιες, και στις Σιρακούσες έχουμε, ναι. Με τους Ρωμαίους πάνω που είμαστε σε πόλεμο. Ωραία. Αρχικά με το αριστερό κλικ, τώρα που το συμπέρανα, δεν είναι όπως το ROM 2 με το Space. Με το αριστερό κλικ στέλνεις τον τέτοιο πιο γρήγορα. Δηλαδή πατάμε pack, πάει απευθείας. Εδώ πέρα τι έχουμε? Suggest recruitment Sparta. It would be sound strategy to train a unit of hoplites. Επειδή η Sparta και καλά ήταν καλή στο πεζικό, να υποθέσω. Build a wooden, ναι, ένα ξύλινο τείχος. Diplomats, broker, deals and treaties. Ωραία. Εντάξει, φτάνει, εσύ μην μιλάς άλλο. Λοιπόν, strength comparison. Είμαστε πιο δυνατοί από αυτούς. Θα πούμε να τους κάνουμε ένα trade rights. Για αρχή. Και θα τους πούμε να μας δώσουν και κάποια χρήματα, πιθανότατα. Όπως κάναμε. Λοιπόν, request money. Να τους πούμε ένα 200. 200, για πάμε να δούμε. A most generous we accept proposal. We accept your well intentioned. Ωραία. Πήραμε τα 200 μας, τα 200 gold, τα πρώτα 200 gold. Λοιπόν, αργότερα μετά θα πάμε να επιθεθούμε σε αυτούς τους τυπάδες. Και θέλω να βγάλω και λίγο στρατό ακόμα εδώ πέρα. Λοιπόν, τι στρατό έχουμε τώρα? Εδώ είναι το army, εδώ είναι για τα κτίρια που έχουμε μέσα. Αυτό εδώ πέρα τι είναι? Make the settlement faction capital. Ωραία, locate position of settlement. Εδώ έχουμε settlement income, ναι, το εισόδημα, και settlement details. Μάλιστα, ωραία. Εδώ τι έχουμε? Building browser. Ωραία. Α, έχουμε complaint αυτό. Government, κτίρια. Defenses, εδώ τι έχουμε? Governance house, defenses, ωραία. Για defenses έχουμε ξύλινο τείχος, wooden wall, ναι. Wooden palisade, ναι, τέλος πάντων αυτό είναι ξύλινο τείχος. Ωραία. Military. Εν τω μεταξύ, άμα το κλείσω, τι λέει εδώ πέρα? Barracks. Militia barracks. Θέλω να δω τι μου δίνουν αυτά για καλά. Μπορώ να το δω? Α, μου δίνουν, ναι. Αυτά μου δίνουν χόπλητες. Τα city barracks, θέλω να δω ποιοι μου δίνουν τους σπαρτιάτες και καλά. Α, να το army barracks, το τελευταίο μου δίνει τους σπαρτιάτες. Spartan χόπλητες. Ωραία, οπότε armored χόπλητες και χόπλητες, αυτούς κυρίως θα βγάζουμε. Ωραία, trade. Trader market. Ports, ναι, λιμάνια. Roads. Για water έχουμε και για νερό. Water supplies. Για το sanity και καλά. Sanity λεγόταν, δεν θυμάμαι πως λεγόταν. Ναι, για health έχει εδώ πέρα. Κουλτούρα. Να έχει ναούς, υποθέτω. Ακαδημία. Ακαδημία του Πλάτωνα. Καπά. Οντεόν, ωραία. Religious. Α, έχουμε και ναούς, ναι. Ναός Αθηνάς, μας δίνουν κάποια bonus. Ναι, μας δίνουν κάποια bonus. Θα τα τσεκάρουμε όλα αυτά στην πορεία. Ωραία, καλά είμαστε. Λοιπόν, τώρα σε λίγο θα πάμε να βγάλουμε λίγο στρατό. Βασικά τώρα θα πάμε να βγάλουμε λίγο στρατό. Και να πάμε να δούμε τι τέτοιο θα κάνουμε. Να βγάλουμε χόπλητες ή peasants. 230 gold, 120 άτομα, 80 άτομα. Μπορούμε να φτιάξουμε και τέτοιο, πλοία. Λοιπόν, θα βγάλω αυτούς τους δύο. Αυτοί τι ετοιμάζονται απευθείας? Θα βγάλουμε αυτούς τους δύο για αρχή. Τρεις τέλος πάντων πως είναι. Αυτοί δεν είναι πάρα πολύ. Ωραία. Θα βγάλουμε αυτούς τους τρεις και θα δούμε. Λοιπόν, και θα πάμε το spy. Yes. Θα τον πάμε εδώ πέρα στην Αθήνα. Γιατί πιθανόταν μετά να κάνουμε επίθεση στην Αθήνα στους rebels. Με τους Μακεδόνες δεν θα κάνουμε ακόμα επίθεση. Τι μας λέει εδώ η τύπισσα? Suggested recruitment. Ναι, μιλήσει αχόπλητες. Ωραία, εντάξει, το καταλάβαμε. Λοιπόν, με το spy τώρα τι κάνουμε? Βασικά, άμα πατήσουμε εδώ πέρα, μπορούμε να πατήσουμε και send agent και να βάλουμε αυτόν εδώ πέρα τον τύπο. Επίσης, μπορούμε να τον στείλουμε απευθείας έτσι εδώ. Ωραία. Είναι μέσα τώρα. Ναι, είναι μέσα. Οπότε, αν πατήσουμε πάνω εδώ, μπορούμε να δούμε τα κτίρια αυτής της πόλης. Governor Palace, Stone Wall, Academy, ναι. Ωραία, και μπορούμε να δούμε και τι στρατό έχουνε. Έχουνε, δεν έχουνε πάρα πολύ στρατό. Έχουνε μιλήσει αχόπλητες και κάποιους τοξότες, πέλτας στην αυτή, με ακοντιστές. Οπότε ναι, δεν έχουνε πάρα πολύ στρατό. Και agents είναι μόνο δικός μας μέσα. Ωραία. Τι μας λέει εδώ? Spying mission success.
Α, είναι πέτυχε και καλά, δηλαδή είναι μέσα. Άμα, ήταν, άμα δεν έμπαινε μέσα, πιθανότατα να ήταν failure. Αυτή η παπαριά. Ωραία. Εδώ μετά θα βγάλω έξω λίγο στρατό και θα πάμε για ντου ευθεία. Λοιπόν, θα τελειώσουμε γύρω τώρα και θα τσεκάρουμε μετά τα υπόλοιπα. Βασικά, αυτό το πράγμα τι μου έχει. Faction Summary. Ωραία. Ωραία, έχουμε και εδώ πραγματάκια. Βασικά, εδώ το confirm τι είναι. Μπορούμε να φτιάξουμε τίποτα. Θα τα δούμε μετά. Α, τον agent που έχουμε πιθανότατα. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε το γύρο και μετά θα πάμε να δούμε την πρώτη μας μάχη. Να δούμε έτσι, να τσεκάρουμε λίγο πώς είναι. Ωραία, πάμε να το κάνουμε λίγο speed up με το αριστερό κλικ. Ωραία. Αυτός εδώ πέρα ότι πας έφυγε. Πιθανότητα να τον βρούμε ευθεία. Οπότε θα βγάλουμε και εμείς το στρατό μας έξω. Α, αυτοί αργούν να γίνουν γενικότερα. Λοιπόν. Δεν θα τους πάρουμε όλους. Yes, στρατηγός. Βασικά, περιμένετε λίγο. Θα πάω αυτόν εδώ πέρα από εδώ. Να δω που είναι οι άλλοι. Να το σου άλλος ο τύπος. Τι είναι αυτός? Agent. Ωραία, και τώρα θα πάμε να πιάσουμε το στρατό μας. Πιθανότητα να κάνουμε τέτοιο. Yes, στρατηγός. Πάμε ευθεία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας επίθεση. Αυτοί, πόσο στρατό έχουνε? Μόνο τέτοιος τους είναι. Λολ. Πάμε για ντου ευθεία όπως είμαστε. Ναι. Πάμε για του ευθεία όπως είμαστε, μαγκές. Να τους εδώ πέρα, είναι δίπλα ο άλλος. Λοιπόν, έχει... τι τύχη έχει? Population need to settlement. Wooden, τέτοιο έχει. Οπότε αυτό θα ήταν καλό να το φτιάξουμε. Και μια τέτοια παπαριά πιθανότατα. Μια τέτοια παπαριά θα φτιάξουμε λοιπόν. Ωραία. Εδώ έχουμε κόσμο. Ναι, μετά πιθανόταν να γυρίσει και αυτός στους δικούς του και είναι αρκετοί. Οπότε ίσως έπρεπε να περιμένω λίγο να μην κάνω ακόμα επίθεση. Diplomatic information. Είμαστε σε πόλεμο με όλη τη Ρώμη και καλά. Με όλους τους Ρωμαίους. Recruitment report. Ωραία. Οπότε τώρα θα στείλουμε λίγο κόσμο πίσω. Αυτός ο κόσμος που θα στείλουμε πίσω θα είναι αυτοί οι 120. Θα πάνε μέσα. Και ποιους άλλους πήγαμε? Και αυτούς εδώ πέρα, Ωραία. Και εσύ θα πας μέσα, λογικά. Αυτοί πόσο στρατό έχουν? Έχουν αρκετό στρατό. Έχουμε μέσα εμείς 4, έχουμε άλλους 2. Πήγαινε και εσύ μέσα. Και τελειώνει η υπόθεση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα την πρώτη μας μάχη, μαγκές. Ωραία, έχουμε αυτή την παπαριά. Οπότε, let's go. Fight battle. Μπορούμε να βάλουμε και νύχτα να παλέψουμε? Δεν μπορούμε. Dionysius Spartan cannot lead night battles. The night fighter trait unlocked at command level 4 or by wing a night battle. A night battle. Μάλιστα. Οκ. Okay. Οπότε, πάμε. And look! This is a fine day for battle. Every day is a fine day for battle when your heart is brave. Now then, look to your front. Mark your target and let them worry about you. Έχουμε μπροστά τα τέτοια, να πούμε. Τα κέρατα του αρνιού. Θα σου βλυστεί τώρα το Πάσχα. Πάμε να δούμε λίγο πραγματάκια στη μάχη τώρα. Αρχικά έχουμε αυτούς τις τυπάδες, ωραία. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τι είναι, unit description. Ωραία, για τρέξιμο, ναι. Αυτό τι είναι, force melee.
Α, έχουμε και τέτοιο, την καραμούζα. Formation. Δεν το έχουμε για τέτοιο, ναι, το θυμάμαι αυτό. Αυτό εδώ πέρα, by the way, τι είναι? Selection markers. Α, για να φαίνεται και καλά είναι το δικό μας. Ωραία. Movement paths, για το που θα πάει λογικά. Να δείχνει το βελάκι. Βάλ το και αυτό μέσα, κλείδωσέ το. Firing, ναι, τέτοιο. Ε, το ξώτης σπρώχνουμε αυτό, ναι. Θα βάλουμε μετά τους άλλους. Ναι, αυτό είναι για τα βέλη λογικά. Για να δείχνει τέτοιο πόσο μακριά πάνε. Unit status. Α, εδώ μας δίνει το status και καλά. Εδώ πέρα είναι το ξώτες, εδώ πέρα είναι οι τέτοιοι. Με τα δώρα τα τέλος πάντων. Unit banners. Ωραία, ωραία, ωραία κομπλέ. Και εδώ έχουμε guard mode. Skirmish mode. Α, τα κλασικά πραγματάκια που έχουμε. Λοιπόν, εσείς φύγετε. Εσείς φύγετε, παλικάρια μου. Ελάτε εδώ. Για να δούμε τώρα. Να, αυτό είναι για την απόσταση που τέτοιο. Που μπορεί να ρίξουν τα βέλη. Και καλά. Λοιπόν, πηγαίνετε εσείς. Ωραία, δεν μπορώ να πάνε. Α, πρέπει να βγει αυτό ρε, για να μπουν μέσα. Ωραία, και πάμε απευθείας εδώ. Attack! Βαράει μέσα, να πούμε, το κρυάρι με τα κέρατα εδώ, όλη ευθεία. Τη διαλύσαμε σχεδόν. Για να δούμε λίγο και τα units. Ωραία. Αυτοί οι ωραίοι τυπάδες εδώ. Έσπασε η τέτοια. Ωραία. Και εδώ τα τέτοια. Οι armored hoplites και καλά. Militia hoplites. Move, archer. Ελάτε πίσω ρε το ξώτης γιωτάδες. Έλα, ξαναγυρνάνε πίσω, άντε. Λοιπόν, το ξώτης βαράνε αυτούς. Θα τους έχουμε και το σκύριμος mode. Ωραία. Και πάμε μαζί. Πρέπει να το σταματήσουμε λίγο, να το πηγαίνουμε αργά. Γιατί δεν βαράνε με τα τέτοια, ρε φίλε? Γιατί δεν βαράνε με τα δόρατα? Μπορεί να μου πει κάποιος. Γιατί δεν βαράνε με τα δόρατα, ρε μάγκες, και κάθονται σαν τσουτσέκια? Ρε, βαράτε με τα δόρατα, ρε κεφτέδες. Κατεβάστε τα δόρατα που τα έχετε όρθια. Τους πήραμε, αλλά έγιναν τρολιές εδώ πέρα. Γιατί δεν κατεβάζουν τα δόρατα να βαρύσουν με τα δόρατα? Εντάξει, κομπλέ είμαστε, αλλά άμα είχαν έτσι κατεβασμένα από την αρχή τα δόρατα, θα είχε λήξει μάχη προπολού. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ωραία, έπεσε ο General, κλασικά πραγματάκια. Καλά ήτανε. Clear Victor, Dionysus of Sparta, 356. Ωραία, πήραμε τη Μεσάνα. Settlement Capsule. Occupy θα την κάνουμε, gain 334 δινάρια. Ωραία, έχουμε Enslave για να τους κάνουμε σλάβους και τέτοια. Και με ένα μικρό loot λογικά. Και έχουμε και το Exterminate, να τους εξολοθρεύσουμε και καλά. Gain 2338 δινάρια. Ωραία, 2811 population. Occupy θα το κάνουμε. Ωραία. Εντάξει, χάσαμε αρκετό στρατό χωρίς λόγο. Δεν χρειαζόταν να το χάσουμε αυτό το στρατό. Γιατί δεν κατεβάζανε οι άλλοι τα δώρατα, αλλά τέλος πάντων. Αυτό ήταν λοιπόν το Total War Mastered. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να το κάνουμε σιρούλα και με ποιο faction θέλετε να το κάνουμε. Θα τα αφήσουμε κάπου εδώ και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πιθανότητα και σε κάποιο live σήμερα το απογευματάκι. Αύριο δεν ξέρω αν θα κάνω, γιατί θα πάμε να φάμε και ιστορίες. Οπότε σήμερα το βραδάκι live, πιθανότατα ή τη Δευτέρα το απογευματάκι ή αύριο το απογευματάκι, θα δούμε, γιατί Δευτέρα γιορτάζει και η μάνα μου.
Οπότε τα λέμε εκεί, μάγκες.